Πάμε στο ψηφιακό μας στίχο. Να συναντήσουμε τον Νίκο Νανούρο, να δούμε τις επιπτώσεις, μάλλον τα επακόλουθα της συνάντησης Φιντάν Γεραπετρίτη. Mm-hmm. Τι είπε ο κύριος Φιντάν στον τουρκικό τύπο, αν έμεινε ικανοποιημένος και τι προτάσει, Νίκο Νανούρη, η τουρκική πλευρά αυτό το διάστημα. Την καλημέρα μας από την Αθήνα. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται πως υπάρχει ικανοποίηση στην τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και αυτή εκφράστηκε διαστόματος Χακάν Φιντάν από τις επαφές που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην Αθήνα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, λοιπόν, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Μιλιέτη, η οποία βρέθηκε στην Αθήνα και κάλυψε όλη τη συνάντηση. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα για το ενδιαφέρον που υπάρχει σχετικά με την τουρκική προσέγγιση. Και εκεί, λοιπόν, ο Χακάν Φιντάν, στη συνέντευξή του, προέταξε το θετικό μήνυμα. Δήλωσε ότι οι επαφές πήγαν πάρα πολύ καλά. Αποκάλεσε τον Γιώργο Γεραπετρίτη ως ο αγαπημένος μου φίλος Γιώργος, είπε χαρακτηριστικά. Αγαπημένοι μου φίλε Γιώργο, πραγματικά αυτό προκάλεσε εντύπωση. Μάλιστα, μίλησε για προσέγγιση win-win. Υπάρχουν τα προβλήματα μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει Ελλάδα και Τουρκία να συζητούν στη βάση της θετικής ατζέντας. Δηλαδή, σε ζητήματα που μπορούν οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν. Και αποκάλυψε αυτό που ξέραμε βεβαίως, αλλά δεν ξέραμε το πότε ακριβώς. Πότε θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι τον Ιανουάριο θα γίνει η σύσταση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν, εκεί που αναμένουν οι δύο πλευρές να αγγίξουν τα πιο δύσκολα ζητήματα. Και άλλο τετατέ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, έτσι, το Δεκέμβριο. Το δύο Υπουργών Εξωτερικών, ακριβώς, πιθανότατα μέσα στο Δεκέμβριο, πριν τη συνάντηση, πριν τη σύσταση. Φαντάζομαι στην Άγκυρα αυτή τη φορά. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Όλα δείχνουν προς τα νησιά. Γιατί να πάρει Κωνσταντινούπολη. Τουρκία. Α, ναι, μπορεί. Μπορεί να πάρει Κωνσταντινούπολη. Το λέω ότι δεν θα γίνει εδώ στην Αθήνα, έγινε. Να τρέχουμε τώρα στην Άγκυρα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε.